Ζει κύριος ο Θεός το δυνάμεο. Έλα ρε δίχρονε, εσύ πόσο πατάς, για πες μου λίγο. Όχι, normal πηγαίνω. Maximum πόσο έχεις πάει? Εντάξει, όταν ήμασταν μικροί λίγο κάναμε και λίγο λίγες βλακίες, να λέμε την αλήθεια. Αλλά δεν έτρεχα και υπερβολικά πάντως. Γιατί κάγκουρας μας είπες, ήσουν αεξτή, είχες? Όχι εξτή, όχι εξτή. Δίχρονο, δίχρονο μηχανάκι. Άρε δίχρονε, πάμε να σε ακούσουμε, άντε. Ναι, ο Μητσοτάκης, βλέπεις, οι νόμοι είναι για τους φτωχούς, να, για τους Ιταρίδη που δεν είναι του συστήματος, ας το πούμε, μπορεί να ισχύσουν οι νόμοι για να το γράψουν. Για το Μητσοτάκη που παρέβει τα ίδια τα μέτρα του κορονοϊού και πήγαινε, έκανε ποδηλατάδα στην Πάρνηθα, ενώ απαγορευόταν για να πας για ψάρμα και για κυνήγι και να πας οπουδήποτε, δεν τον έγραψε κανένας, γιατί άμα το γράψει κανένας αστυνομικός, την άλλη μέρα θα πάρει μετάθεση στην Ορεστιάδα. Ή θα το διώξουν και από την ελληνική αστυνομία εντελώς. Ή πήγαινε στα σπίτια και έτρωγε, σε ποιο νησί πήγε στα σπίτια και έτρωγε, ενώ όταν απαγορευόταν πάνω από 4 άτομα στο σπίτι, πήγαινε και έτρωγε και σου, ποιος το γράψει το Μητσοτάκη. Δεν, οι νόμοι είναι για τους φτωχούς, δεν είναι για τους πλούσιους. Τώρα ήθελα να πω για το Ευαγγέλιο. Λέει ο κύριος μας, λέει ότι στις έσχατες ημέρες, λέει, λίγο πριν γίνει η Δευτέρα Παρουσία και πριν έρθει ο Αντίχριστος και η Δευτέρα Παρουσία, και κηρυχθήσετε το Ευαγγέλιο της Βασιλείας εν όλη την Οικουμένη και τότε ήξε το τέλος. Πρώτα θα κηρυχθεί το Ευαγγέλιο σε όλη την Οικουμένη. Δηλαδή υπάρχουν περιοχές που δεν είχαν ακούσει Ευαγγέλιο. Θα ακουστεί, λέει, παντού, λέει. Και πράγματι τα μέσα τώρα στην εποχή μας είναι ραδιόφωνο, τηλεόραση, ίντερνετ, μέσα στους ναούς, κηρύττει το Ευαγγέλιο παντού σε όλη την Οικουμένη. Ακόμα και ο κομμουνισμός, στα 70 χρόνια του κομμουνισμού, της αθεΐας, κατέρευσε σαν χάρτινος πύργος μέσα σε μια στιγμή για να εισβάλλει το Ευαγγέλιο της Βασιλείας. Ο λόγος του Θεού ούδεται. Θα κηρυχτεί με δύναμη το Ευαγγέλιο παντού για να ακούσουν και οι άπιστοι και ο τελευταίος άπιστος, για να μην έχει δικαιολογία την ημέρα της κρίσης. Χριστέ μου, δεν έστειλες κανένα να μας ενημερώσει, αλλιώς εγώ θα πίστευα σε σένα, θα σε αγαπούσα και θα σε ακολουθούσα τις εντολές σου. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ και εγώ, ρε Δίχρονε, ευχαριστώ πολύ.